Αποκαλύπτεται δημοσίως με βιντεοσκοπημένη συνέντευξή του στην ιστοσελίδα της εφημερίδας Guardian. Ο Edward Snowden, πρώην υπάλληλος της CIA, ομολογεί. The NSA specifically targets the communications of everyone. It ingests... Η Αμερικανική Υπηρεσία Εθνικής Ασφάλειας στοχεύει τις επικοινωνίες όλων. Τις συλλέγει, τις αναλύει και τις αποθηκεύει για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Ο Edward Snowden έδωσε στη δημοσιότητα απόρριτα έγγραφα που αποκαλύπτουν ότι οι αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες παρακολουθούσαν εκατομμύρια τηλεφωνήματα και δεδομένα στο διαδίκτυο μέσω μεγάλων εταιριών όπως η Google και το Facebook. Ο 29χρονος πληροφοριοδότης διέφυγε από τις Ηνωμένες Πολιτείες και κρύβεται σε πολυτελές ξενοδοχείο στο Hong Kong. Δηλώνει ότι φοβάται την αντίδραση των παντοδύναμων μυστικών υπηρεσιών και προτίθεται να ζητήσει άσυλο από όλες τις χώρες που πιστεύουν στην ελευθερία του λόγου. Εάν ήθελα να βλάψω τις Ηνωμένες Πολιτείες, θα μπορούσα απλώς ένα απόγευμα να απενεργοποιήσω το σύστημα παρακολούθησης. Όμως δεν ήταν αυτό το κίνητρό μου. Δεν μπορώ να έχω καθαρή συνείδηση, επιτρέποντας την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής να καταστρέφει την ιδιωτική ζωή, τις βασικές ελευθερίες στο ίντερνετ για όλους τους πολίτες σε όλο τον κόσμο. Εδώ και πολύ καιρό σου λέω ότι δεν έχεις προσωπικά δεδομένα. Εσύ πιστεύεις ότι μπαίνεις μέσα στο ίντερνετ, χτυπάς αυτό το περίφημο, όπως το λένε, το Google ή το Yahoo, χτυπάς και λες sex shop. Και την ψάχνεις. Και νομίζεις ότι αυτοί που είναι στο κέντρο του Google ή του Yahoo ή πώς λένε μηχανές αναζήτησης, δεν ξέρουν τι ρόλο παίζεις. Ποια είναι η αποκλίνουσα συμπεριφορά σου. Τι προτιμάς, τι σεξουαλικές προτιμήσεις έχεις. Πού πηγαίνεις και τι βλέπεις μέσα στο ίντερνετ. Στατιστικά τι ρόλο παίζεις, ποια είναι η ιδεολογία σου. Εσύ νομίζεις ότι κάθεσαι μπροστά στο κομπιούτερ, χτυπάς τη μηχανή αναζήτησης και ψάχνεις. Τόπος παραθερισμού Μαλδίβες. Και νομίζεις ότι δεν ξέρουνε ότι θες να την κάνεις εσύ στα νησιά τα τροπικά εκεί κάτω. Επίσης, βγες το κινητό σου τηλέφωνο και πες τρεις φορές. Τρεις φορές. Αλλάχου Ακμπάρ. Και άμα δεν σε έχουνε, κάνει έτσι. Σε διάστημα 2-3 ώρων δεν παρακολουθούν το τηλέφωνό σου, εμένα να μου περάσεις γαλάζιες κορδέλες. Άντε κόκκινες, άντε πράσινες, ό,τι θέλεις. Βγες και πες τρεις φορές. Αμπού Ναζίρ. Βγες και πες το. Λέω ένα όνομα που είχε σχέση με την υπόθεση του Οσάμα Μπιν Λάντεν. Και νομίζεις εσύ ότι το NSA από εκεί πέρα, εκείθεν του Ατλαντικού ή το Έσελον ή όλα τα άλλα που υπάρχουν, τα μπαλόνια, τα μεγάλα, τα ραντάρ, τα έτσι, τα κόλπα, δεν θα σε βρούνε που λες, ξυπνάς το πρωί εδώ στην Αθήνα ή στην Πάτρα ή στη Θεσσαλονίκη και λες Αλλάχου Ακμπάρ. Αλλάχου Ακμπάρ, σου πω ένα μυστικό εγώ. Για να δούμε τι ρόλο παίζει. Εσύ νομίζεις ότι έχεις προσωπικά δεδομένα, αλλά δεν έχεις. Γι' αυτό εγώ σήμερα, σε αυτό το κομμάτι της εκπομπής, στο Ελεύθερο Σκοπευτή, έχω φέρει εδώ τον κύριο Πέτρο Τσαντίλα, δικηγόρο που είναι μέλος της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Για να μας πει και τι κάνει και η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και αν εν καιρό μνημονίου και κατοχής έχουμε προσωπικά δεδομένα. Κοντά σας είναι ο κύριος Άγγελος Κιαγιάς, επίκουρος καθηγητής κρυπτογραφίας και ασφάλειας. Ο κύριος Γιάννης Πάσχος, ο οποίος είναι εξεταστής ψηφιακών πιστηρίων. Και φυσικά ο φίλος μου, ο κύριος Γιώργος Τσούκαλης, ιδιωτικός detective, μια ζωή στις παρακολουθήσεις και στις έρευνες, ερευνητής, να το πω έτσι. Εγώ όμως θα πάω πρώτα στο φίλο μου, τον κύριο Τσαντίλα, που είναι δικηγόρος. Προσωπικά δεδομένα. Τι γίνεται, γιατί εδώ πέρα μου λένε παρακολουθούνται οι τράπεζες. Μπαίνουν μέσα στους λογαριασμούς. Ανακόψατε, αν δεν κάνω λάθος, πριν από μερικές ημέρες ένα φακέλωμα μέσω ασφαλιστικών οργανισμών που θέλανε τη μάνα μας, τον πατέρα μας, την αδελφή μας, την πρώτη κομμενά μας, αν έχουμε πάει διαβροντίσιο πιτσιρικάδες, αν κατεβήκαμε κανένα υπόγειο στην Ακομινά του και τέτοια. Τι έγινε με αυτή την ιστορία? Θίξατε πολλά θέματα, κύριε Τράγκα. Δεν πολύ είναι πολλά, όλα έχουν ένα. Ο τίτλος είναι προσωπικά Big Brother. Ιδιωτικός βίος. Αυτό είναι το ζητούμενο. Η προστασία του ιδιωτικού βίου και η προστασία δεδομένων προσωπικών που αφορούν στον καθένα από εμάς, που μπορεί να είναι απλά, αλλά όπως υπενηχθήκατε κι εσείς, μπορεί να είναι και ευαίσθητα. Δηλαδή, όταν αυτά
με αυτόν τον αυτόματο τρόπο, με τις δυνατότητες της τεχνολογίας, σχηματίζεται το προφίλ, το ηλεκτρονικό προφίλ κάθε ανθρώπου, με τις καταναλωτικές συνήθειες, τα πάντα, όπως το λέτε, καταναλωτικές συνήθειες, προτιμήσεις, πολιτικές πεπιθήσεις, θρησκευτικές πεπιθήσεις, ναι. Και αυτά είναι συγκεντρωμένα και διαθέσιμα, ή τουλάχιστον υπάρχει κίνδυνος να είναι συγκεντρωμένα. Κίνδυνος, όποιος θέλει τα δίνει. Αυτή η παρακολούθηση, αυτή η παραβίαση του ιδιωτικού βίου γίνεται από κρατικούς φορείς, από παρακρατικούς φορείς, από ιδιώτες, η δυνατότητα. Εσείς ως επιστήμον και ως άνθρωπος ο οποίος υπηρετείται την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τι λέτε, από παντού γίνεται. Η κίνδυνη. Ο νόμος ο τελευταίος που ανακόψατε, που βγάλατε από την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, δεν μπορεί να περάσει. Τι έλεγε. Κοιτάξτε, η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Δώσε μας και την ξαδέλφη του πώς είναι. Ναι, έχει μπλοκάρει, να το πω έτσι πολύ απλά, διάφορες νόμιμες. Όσο μπορεί, ε. Όσο μπορεί. Όσο μπορεί. Σύμφωνα με τις αρμοδιότητές της, σύμφωνα με τις αρμοδιότητές της και τις τεχνικές, συγγνώμη, δυνατότητες. Με την έλλειψη προσωπικού, χαρακτηρίζει και την αρχή μας κλπ. Σίγουρα έχουμε. Τώρα με την πείρα σας, για πείτε μου. Ναι. Επειδή τώρα όλα γίνονται με το επιχείρημα, είναι φοροφυγάς, διεφθαρμένος, είναι διαβρωμένος, είναι ένα βρωμερό υποκείμενο, είναι Έλληνας, είναι όλα αυτά. Τώρα λοιπόν, για πείτε μου, με βάση αυτή την νομοθεσία που παράγεται από ξένους και που έχει να κάνει καταρχάς με την τσέπη, μετά πάει στα ιατρικά δεδομένα. Ναι, έτσι δεν είναι. Επαναλαμβάνω, μπορεί και να συμβαίνει. Ναι. Το θέμα είναι ότι πολλές φορές υπάρχει με σκοπό νόμιμο, δηλαδή την πάταξη της φοροδιαφυγής. Η συνταγογράφηση η οποία γίνεται. Άλλη μεγάλη ιστορία η συνταγογράφηση. Που είναι ηλεκτρονική και πάει ο άλλος και έχει AIDS. Και του γράφει ο γιατρός επάνω κανονικά τα φάρμακα που είναι αναχαιτιστικά. Ναι, κοιτάξτε, νόμιμα δεν είναι διαθέσιμες αυτές τις πληροφορίες. Νόμιμα δεν είναι διαθέσιμες. Νόμιμα, αλλά πηγαίνουν σε κάποια μήτρα, σε ένα σκληρό δίσκο και από εκεί λέει μην του μιλάς του Γιωργάκη, γιατί είχε περάσει από τον γιατρό και είχε πάρει κάτι φαρμακάκια, έτσι. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό το θέμα των μέτρων ασφαλείας, προστασίας τέτοιων βάσεων δεδομένων. Και πώς αξιολογούνται τα πρόσωπα που χειρίζονται τις μήτρες ασφαλείας. Περνάνε από καμιά ειδική επιτροπή του κράτους. Γιατί όλες οι οικογένειες των Ελλήνων είναι έρμεα κάποιων ανθρώπων που δεν τους ξέρουμε, μπορεί να είναι και καλά παιδιά και μπορεί να δίνουν και πληροφορίες για πόσα λεφτά έχει ο φίλος με εκεί που με βλέπει με τον κίτρινο και αν θα του πάρουν τον πρώτο ξάδερφο, να πούμε, για 5.000 ευρώ. Τώρα υπάρχουν και συμβόλαια για 10.000 ευρώ. Στα παραδείγματα που λέτε, κύριε Τράγκα, μιλάμε για κρατικές υπηρεσίες, αρμόδιοι υπάλληλοι που αυτό χειρίζονται. Και αυτό είναι... φοβάμαι ακόμα περισσότερο. Τώρα τρέμει η καρδιά μου. Τώρα, όπως το λέτε, τρέμει η καρδιά μου. Στο ελληνικό κράτος υπό την εποπτεία ξένων. Κάποιοι άνθρωποι όμως που είναι εκπαιδευμένοι, αυτό ας μην το παραβλέπουμε, έχουν τη δυνατότητα να κάνουν τίμια τη δουλειά. Η συνταγογράφηση. Θα με ενδιαφέρει η συνταγογράφηση και τα ιατρικά δεδομένα που υπάρχουν καταχωρημένα να χρησιμοποιούνται για το σκοπό για τα οποία συλλέχτηκαν. Δηλαδή, για να παταχθεί η παράνομη συνταγογράφηση, η υπερσυνταγογράφηση είναι παράνομη. Πόσες φορές είναι οικονομικό έγκλημα, αν θέλετε αυτό. Πόσες φορές δεδομένων έχει ανακόψει τέτοια πράγματα. Κοιτάξτε, μπορούμε να θυμηθούμε στο παρελθόν. Τα ασφαλιστικά ταμεία είναι ένα θέμα. Στο παρελθόν, στο πρόσφατο παρελθόν, ήταν το, να το πω έτσι, το θέμα της φοροκάρτας. Όπου οι τράπεζες σας συνέλεγαν όλα τα στοιχεία, τις καταναλωτικές συνήθειες. Μα φαντάστε να πω εγώ σε ένα σεξ σοπ να θέλω να πάρω και εγώ τα απαραίτητα, δηλαδή, και να βλέπουν στην κάρτα που δίνω την πλαστική. Ότι πήρα δύο DVD που είναι δύο τσοντούλες, ας πούμε, που έχουν διάφορα μέσα. Δηλαδή. Και ίσως και πιο σοβαρά πράγματα, όπως μετράνε... τα φάρμακα όχι, που μπορεί να αγοράζω. Όχι, με συγχωρείτε, και αυτά είναι σοβαρά. Γιατί πρέπει να ξέρει ο Χρήστος που είναι στην υπηρεσία και βλέπει το καντράν ότι εγώ πήγα και αγόρασα, ας πούμε, κάτι. Είναι ανάγκη. Του δίνω λογαριασμό, το δεν Χρήστο, μου επιτρέπει το ο νόμος. Που λέτε τον ενδιαφέρει αυτό... η εισπράξη του ΦΠΑ. Αυτό λύνεται με το να πληρώσετε μετρητά. Αυτό λύνεται, ναι, με το να πληρώσω μετρητά. Αλλά τώρα βάζει περιορισμού στα μετρητά. Και σε αυτό όμως είχε γίνει η προσπάθεια από το Υπουργείο Οικονομικών να υπάρξει και άλλη καρτούλα, ναι, όπου θα και μετρητά να πλήρωνες για το θέμα των αποδείξεων. Μπήκαμε στο Big Brother των τραπεζών. Εγώ όμως θέλω να πάω και παρακάτω, γιατί έρχονται οι Αμερικανοί ήδη, βγαίνει το παλικαράκι αυτό από το Hong Kong, δεν ξέρω γιατί το έκανε. Ήταν αντιρρησία συνείδησης. Τώρα κατάλαβε ότι οι υπηρεσίες των ΗΠΑ, της Μεγάλης Βρετανίας, της Γαλλίας, της Γερμανίας, η BND και όλες αυτές, μας παρακολουθούν όλους. Έπαθε μια επανάσταση, μια έκρηξη στο παλιγάρι, νέο παιδί, και πήγε στο Hong Kong να κάτσει. Και λέει, θα μπορούσα να απενεργοποιήσω το σύστημα, μα αγόρι μου, έτσι και απενεργοποιούσες το σύστημα, δεν θα είχες χεράκια, θα είχες πάει κουλό τώρα στο Hong Kong. Τώρα μην τα λέμε αυτά, για κάποιο λόγο το έκανε. Πάω στον κύριο καθηγητή, τον κύριο Κιαγιά.
που είναι κρυπτογραφίας και ασφάλειας. Ακριβώς. Εδώ πέστε μου τι γίνεται, γιατί βλέπω και στα έργα. Το δείχνουν οι Αμερικάνοι στα ίσα, είναι ειλικρινείς οι άνθρωποι. Είναι από πάνω ένας δορυφόρος, περπατάς ανάμεσα σε δρομάκια, σε παίρνει από πάνω, σε βλέπουν κατευθείαν στο Langley. Μια χαρά σε βλέπουν. Δηλαδή τώρα πατήσουν ένα κουμπί να πούνε George Tragas ή να πούνε το όνομα του φίλου μου του δικηγόρου, κ. Σαντίλας. Ήρθε εδώ, έχουν και θερμογράφους οι οποίοι παρουσιάζουν και την εικόνα και την ομίλια, έχουν και θερμογραφικά μηχανήματα. Τι γίνεται, θέλω εσύ να μου πείτε, δηλαδή, υπάρχει, πού βρισκόμαστε, πού ζούμε, σε τι κόσμο ζούμε, δηλαδή. Κοιτάξτε, πέρα από αυτές τις μεθόδους παρακολούθησης τις οποίες αναφέρατε, αυτό που έχουμε σήμερα να κάνουμε είναι μια παρακολούθηση μαζική, η οποία είναι αυτή ακριβώς η οποία χαρακτηρίζεται... Μαζική. Μαζική, ναι, μαζική ναι, παρακολούθηση. Παρακολουθούνται χιλιάδες, ως ύποπτοι. Εκατομμύρια, θα έλεγα εκατοντάδες εκατομμύρια. Και θα έλεγα αυτό είναι ακριβώς και το κύριο θέμα που έχει προκύψει τώρα με αυτό που είπε ο κύριος Σνόντεν, με τα αρχεία που διέρευσε από την NSA. Πιστεύω ότι έχω φέρει κάποιο υλικό, το οποίο πιστεύω θα βοηθήσει πάρα πολύ την κουβέντα. Ναι, οκ, okay, αυτό ακριβώς που έχουμε τώρα. Το βλέπουμε. Αυτό τι είναι, παραδείγματος χάρη. Λοιπόν, αυτό θέλω να σας επιστήσω την προσοχή σε αυτή την εικόνα. Όταν εσείς κάνετε μια απλογήση στο ίντερνετ και βλέπετε μια σελίδα, κάπου ας πούμε στην Αγγλία και είσαι στην Ελλάδα, ποιος πιστεύετε ότι γνωρίζει ότι κάνετε αυτή την επικοινωνία? Εγώ προσωπικά είμαι πρωτόγονος, δεν πιστεύω ότι με παρακολουθεί κανένας, ή μάλλον για να σας λέω και την αλήθεια, δηλαδή επειδή και εγώ όταν ήμουν νέος άνθρωπος έκανα αστυνομικό ρεπορτάζ για διάφορα άλλα πράγματα, δηλαδή ήμουν διαπιστευμένος σε διάφορες ιστορίες, πιστεύω ότι μας παρακολουθούν όλοι. Ναι. Αρκεί να είσαι στόχος και αρκεί να είσαι καταγεγραμμένος σε λίστα. Εάν είσαι εντελώς αδιάφορος, κάποτε μπορεί να είσαι εντελώς αδιάφορος. Αυτό τώρα είναι μαζικό το πράγμα. Ακριβώς. Και... αυτό πιστεύω είναι αυτή είναι η βασική διαφορά που και πιστεύω ένα κύριο θέμα της κουβέντας σήμερα θα πρέπει να είναι αυτό, ότι υπάρχει μια μαζική παρακολούθηση η οποία δεν είναι στοχευμένη. Στοχεύει στη συλλογή της πληροφορίας και στην ανάλυση της κατόπιν. Αυτό που είδαμε αρχικά ήταν ο τρόπος. Για δώστε μου ξανά, σε παρακαλώ, να το βλέπουμε εικόνα, αυτό. Πιστεύω είναι χρήσιμο να προσέξετε το εξής. Αυτό που βλέπετε εκεί, βλέπετε την Αμερική στο κέντρο, οι Ηνωμένες Πολιτείες, είναι ο κεντρικός κόμβος, αν θέλετε, μέσα από τον οποίο δρομολογούνται όλες οι επικοινωνίες, οι οποίες έχουν να κάνουν και με το τηλεφωνικό δίκτυο, αλλά και με το διαδίκτυο. Αυτό σημαίνει βασικά ότι όταν εγώ προσπαθώ να κατεβάσω κάποια πληροφορία από το, παράδειγμα χάρη, τη σελίδα του BBC, η πληροφορία αυτή, παρόλο που η Αγγλία με την Ελλάδα θα μπορούσαν να έχουν μια απευθεία σύνδεση, παρόλα αυτά η πληροφορία αυτή δρομολογείται μέσα από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και μπαίνει σε μια δεξαμενή για να σας έχουν ότι κάποια στιγμή εγώ έκανα αναζητήσατε αυτή την πληροφορία. Ακριβώς. Ακριβώς. Αν εγώ ας πούμε έψαχνα κάποιους συγκεκριμένους όρους αναζήτησης μέσα στη σελίδα του BBC, αυτοί οι όροι θα μπορούσαν να αποθηκευθούν σε κάποιο σερβερ στην Αμερική. Οπότε αν εσείς απασχολήσετε, όπως λέγαμε παλιά στην αστυνομία, το άτομο να απασχολεί τις αρχές, αν εσείς απασχολήσετε δηλαδή με κάποια δράση, να μπορούμε να έχουμε αποθηκευμένα και δεξαμενισμένα όλα εκείνα τα οποία σας απασχολούσαν πριν μας απασχολήσετε. Ακριβώς. Και γίνεται, εκ των προτέρων. Επιτρέπεται μια ακτινογραφία στο μυαλό μας, οπότε σε μια έρευνα που μπορεί να χρειαστεί στο μέλλον για το συγκεκριμένο άνθρωπο να έχουν όλο το προφίλ. Και με αυτόν τον τρόπο γίνεται καλύτερη προσέγγιση κατά αυτούς στην έρευνα. Βέβαια, πάντα, άμα συζητήσουμε με ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται με αυτό. Ξεφύγει η έρευνα από την παλιά παρακολούθηση, έτσι, με τα μηχανάκια. Θα μιλήσουν ότι μας ενδιαφέρει η τρομοκρατία και τα λοιπά. Καλή του ώρα του ανθρώπου, ο κοριός που έκανε, ας πούμε, και αυτά. Δεν υπάρχουν αυτά. Έχουμε ξεφύγει. Να δώσουμε τη δεύτερη κάρτα που λέει εντός ΗΠΑ η NSA έχει εγκατεστημένο δίκτυο υποκλοπών, παρακαλώ. Αυτή η κάρτα τι δείχνει? Ακριβώς. Τώρα, αυτή η δεύτερη κάρτα λέει πως εφόσον τα περισσότερα δεδομένα περνάνε μέσα από την Αμερική, αυτό δείχνει πως η NSA έχει ένα εγκατεστημένο δίκτυο υποκλοπών. Μεγάλο μαγαζί η NSA δεν είναι. Είναι πάνω από CIA, έτσι δεν είναι? Ναι. Είναι πάνω από CIA. Εντάξει. Είναι μια ανεξάρτητη το CIA είναι καλό μαγαζί, πάρα πολύ δυνατό μαγαζί, αλλά το NSA είναι πάνω, έτσι. Ναι, αυτό είναι η συλλογή και η ανάλυση των πληροφοριών. Παρακολουθεί και το CIA. Ναι. Οπότε, εφόσον τα δεδομένα περνάνε από μέσα, τουλάχιστον σε επίπεδο υποδομής, σε δικτυακό επίπεδο, τα δεδομένα διαπερνάνε την Αμερική, είτε αυτά δρομολογούνται μεταξύ, ας πούμε, Ελλάδας-Αγγλίας, τα δεδομένα περνάνε από εκεί και μπορούν να καταχωρούνται... Τα πάντα. Τα πάντα. Έτσι. Αυτό λοιπόν το... Αυτά να τα βλέπετε εσείς, οι οποίοι είστε και λίγο αντιδραστικοί και μπαίνετε μέσα
στο διαδίκτυο και γκουγκλάρετε και γκουγκλάρετε, δεν λέγεται, ναι. Και γκουγκλάρετε και πάτε πάνω σε διάφορα πράγματα, ας πούμε πώς φτιάχνετε ένα εκρηκτικό. Νταν, με το που μπαίνετε και βλέπετε πώς φτιάχνετε ένα εκρηκτικούλι, φεύγει όπως λέει ο καθηγητής η πληροφορία ότι ο Παναγιώτης έψαχνε να βρει. Η NSA ναι. Θεωρώ ότι είναι η δεξαμενή πληροφοριών. Η διαχείριση της πληροφορίας ναι. γίνεται από άλλες υπηρεσίες. CIA. Για παράδειγμα. Έχει και άλλες. Πολλές. Έχει πρέπει να μας πείτε, δηλαδή να μάθουμε, να μορφωθούμε. Όμως, έχει αναλυτές ναι. οι οποίοι ασχολούνται με την ανάλυση και την εξόρυξη χρήσιμης πληροφορίας. Αλλά θέλω να πω όμως ότι η διαχείριση των περισσότερων πληροφοριών γίνεται από άλλες υπηρεσίες, δεν γίνεται από την ίδια την NSA. Από την ίδια ναι, εκεί όμως αποθηκεύονται τα πάντα. Ακριβώς. Όχι, εκεί παρακολουθεί και από πάνω. Είναι η δεξαμενή της πληροφόρησης και η ανάλυση. Η διαχείριση γίνεται από την ίδια, η εκμετάλλευση γίνεται και από άλλες. Ο κύριος Πάσχος. Από ποιοι άλλοι εκμεταλλεύονται όλο το μαγαζί, Αυτές οι three letter agencies. Οι υπηρεσίες τριών γραμμάτων. Είναι NSA, CIA και. Α, ναι. Πείστε τα, δεν είναι κακό. Αυτά είναι δημόσιες υπηρεσίες είναι. Τι είναι. Για την ασφάλεια είναι. Αλλά υπάρχει μια μαζική παρακολούθηση. Για να δούμε το μέρος της παρουσίασης που έχει διαρρεύσει. Το τρίτο, παρακαλώ. Α, να το. Τι είναι αυτό, μπορείτε να μας εξηγήσετε εδώ. Να ξέρουμε πώς μας παρακολουθούν. Λοιπόν. Μετά τις 11 Σεπτέμβρη και αναγνωρίζοντας το 2001 και αναγνωρίζοντας η NSA τη δύναμη που έχει με το να ελέγχει όλη την πληροφορία η οποία δρομολογείται διαμέσου των ΗΠΑ, αυτό που δείχνει συγκεκριμένο slide αυτής της παρουσίασης, η οποία είναι η παρουσίαση κάποια από τα slides της παρουσίασης του Snowden, ο οποίος τον δείξατε στην αρχή της εκπομπής, στην αρχή του segment. Έκανε ζημιά δηλαδή αυτός ο νεαρός. Έκανε σοβαρή ζημιά και θα σας, δηλαδή, θα σας πω ακριβώς ποια είναι η ζημιά. Μάλλον θα δούμε τώρα. Αυτός έκανε ζημιά μεγάλη. Κοιτάξτε τι γίνεται. Εγνωρίζαμε όλοι όσοι ασχολούμαστε με ασφάλεια υπολογιστών ότι αυτή η συλλογή πληροφοριών σε επίπεδο διαδικτύου γίνεται. Ήταν κάτι που το ξέραμε για πάρα πολλά χρόνια ήδη. Αυτό όμως δεν ήταν κάτι τόσο ανησυχητικό. Και δεν ήταν τόσο ανησυχητικό γιατί ξέρουμε ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν τεχνικές κρυπτογραφίας για να κρύψουν τα περιεχόμενα της επικοινωνίας. Επομένως, ακόμα και αν μια επικοινωνία δρομολογείται διαμέσου των ΗΠΑ. Όσο μπορείτε πιο λιανά να μας το κάνετε, γιατί πρέπει να μπούμε και στην αποκρυπτογράφηση ναι. μετά, έτσι. Απλώς θέλω να πω, φανταστείτε. Και να δούμε και το μέρος της παρουσίασης που έχει διαρρεύσει. Πω, χαμός γίνεται. Νεαρός ήταν αυτός. Πώς τα αποφάσισε έτσι. Λοιπόν, για να δούμε το μέρος της παρουσίασης που έχει διαρρεύσει. Το έχετε. Το. Ναι, ναι. Αυτό βασικά είναι η μεγάλη αποκάλυψη που κάνει ο Snowden. Η μεγάλη δηλαδή, αποκάλυψη. Τι κάνει αυτό το παλικάρι. Αν το έχουμε φωτογραφία, να το δείχνουμε το παλικάρι, γιατί είναι στο Hong Kong τώρα. Είναι στο Hong Kong. Αποκλείεται να είναι λαμόγιο, δηλαδή να το έχει κάνει επίτηδες για άλλους λόγους. Είχε αντιρρησία συνείδησης. Οπωσδήποτε. Λέω λαμόγια με την έννοια ότι πολλές φορές βλέπουμε λαγούς που βγαίνουν προς τα έξω. Εντάξει. Πώς αποφάσισε να συγκρουστεί με όλο αυτό το γιγαντιαίο σύστημα, το οποίο είναι και τεράστιο από πλευράς ισχύος. Αυτό σας ρωτάω, μήπως εσείς θέλετε να μου πείτε. Ενδεχομένως θα αποδειχθεί από την προστασία που μπορεί να έχει στο μέλλον από κάποιους άλλους λαούς. Από κάποιες άλλες κυβερνήσεις. Από το αποτελέσματος δηλαδή. Ναι, όπως ο Wikileaks, ο Assange. Από κάποιες άλλες κυβερνήσεις ή μυστικές υπηρεσίες. Πέστε μου να πάω στο φίλο τον κύριο Πάσχο, αλλά προηγουμένως, που είναι εξεταστής ψηφιακών πιστηρίων, έχουμε ένα βίντεο YouTube για παρακολουθήσει στο 1.36 αυτό που έχω. Θέλω να το δώσουμε. Δώσ' το, παιδί μου, δώσ' το. There's a new type of computer spying on the rise, and it's really creepy. On this Upgrade Your Life, hackers who get remote access to your computer and look for webcams they can use to spy on you. It's called ratting, using remote access tools, or RATs, to gain control of a victim's computer. Once a hacker has access, they can completely control the device. What's on the rise is an online community of voyeurs who turn on the webcams of these ratted computers. They record these videos and some even post them in forums or on YouTube to share with others. When a computer is controlled, it's called a slave. And hackers trade slaves, especially if they're owned by women. Equally disturbing, ratters search for sensitive pictures or videos on a slave computer and will post those publicly. Beyond the voyeuristic aspects of this, ratters like to scare slaves by displaying graphic image files on their computers or opening the DVD drive remotely,
They can even make the computer read aloud using text-to-speech applications just to startle or annoy victims. You are my slave, I own your machine. This practice clearly violates computer fraud and privacy laws. But stopping ratters is no easy task. Police are up against remote attackers. The software that allows this access is freely available online. And even when ratting forums are shut down, they pop up elsewhere. Να πάω στον κύριο Πάσκο που είναι εξεταστής ψηφιακών πιστηρίων. Θέλω να το κάνουμε λίγο λιανά. Φραγκοδίφραγα που θα έλεγε ο Γεωργίου αυτό. Τι είναι? Φραγκοδίφραγα. Ψηφιακών πιστηρίων μάλλον είναι για όλα ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Ηλεκτρονικοί υπολογιστές, κινητά, για τηλέφωνα. Ίχνη. Για ίχνη. Ίχνη που από ευρήματα που υπάρχουν μέσα, ναι. Είτε διαγραμμένα είτε όχι. Και αυτά είτε, δεν είναι μόνο αυτά. Θα μπορούσαν να είναι ακόμα και εκτυπωτές. Σε υποδοχή ή και σε αποστολή. Και τα δύο. Ναι, και τα δύο. Ναι. Εν ολίγης μέσα έναν υπολογιστή αυτή τη στιγμή, μια που είναι όλη μας η ζωή, όπως και σε ένα κινητό τηλέφωνο, υπάρχουν ίχνη από όλες τις δραστηριότητες μας. Ξεκινώντας από το email. Τον υπολογιστή μας, εκτός από αυτές τις υπηρεσίες, τις μεγάλες και τρανές και παντοδύναμες κτλ., μπορεί ας πούμε ο Ηλίας εδώ που είναι, αν ξέρει να τον παρακολουθήσει. Ο Ηλίας, αν ξέρει, μπορεί να τον παρακολουθήσει. Είναι σε σχέση με το βίντεο το που είχαμε προηγουμένως. Ναι, δηλαδή εμείς είμαστε και έκθετοι, αν θέλετε, όχι μόνο στον κίνδυνο διαφόρων υπηρεσιών, αλλά και κάποιων ιδιωτών, οι οποίοι μπορούν να πούνε, ας πούμε, παρακολούθησε το τηλέφωνο, το κινητό. Είναι πανεύκολο αυτό πια, έτσι. Εγώ μαθαίνω και για κάποιους επιχειρηματίες που έχουν προμηθευτεί 2-3 βαλιτσάκια εδώ στην Αθήνα. Έτσι. Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο, καταρχάς, αυτά τα βαλιτσάκια δεν θα τα δώσει κανείς σε έναν ιδιώτη, κύριε Τρόπο. Άμα τα έχει πολλά. Λοιπόν, όχι, δεν θα δεν τα δώσει. Δεν θα, άμα τα έχει. Δεν θα τα δώσει σε αστυνομία με βεβαιότητα. Πολλούνται από μυστικές υπηρεσίες, από κράτη μόνο. Σε κυβερνήσεις και σε μυστικές υπηρεσίες. Ναι. Εδώ η δική μας η ΕΕΠ τώρα έχει πολλά βαλιτσάκια. Δεν είναι μόνο βαλιτσάκια, έχει και μηχανήματα. Έχει από όλα. Και Gucci έχει και Armani και από όλα. Μου έχουν πει ότι έχει βαλιτσάκια τέλεια. Δεν έχει μόνο βαλιτσάκια, έχει και εξοπλισμό. Έχει, δεν έχει είναι μυστικό, άλλωστε υπάρχει, έχει βγει στον τύπο. Παλιά δεν είχε, όπως για τα Καφάο τότε, για τους οριολορίδες που κατέληγαν. Ο σύγχρονος εξοπλισμός δεν είναι. Ναι, σύγχρονος ηλεκτρονικά. Έτσι. Πόσα τηλέφωνα μαζί μπορεί να παρακολουθείς. Μια συστοιχία νομίζω ήταν. Εκατοντάδες. Κάθε συστοιχία. Σας έχει κοινοποιήσει η ΕΕΠ πόσα τέτοια μηχανήματα έχει? Δεν υπάρχει έλεγχος της ΕΕΠ από την αρχή προστασίας δεδομένων. Υπάρχει όμως έλεγχος από την αρχή προστασίας δεδομένων με κατάλληλους ανθρώπους και ειδικούς επιστήμονες. Αυτό το λέω γιατί πραγματικά δεν μπορεί οποιοδήποτε να κάνει τέτοιου είδους έρευνα. Κινδυνεύουμε και από ιδιώτες, όπως το λέτε. Υπάρχει και βιομηχανική κατασκοπία, αλλά δεν μπορεί να το κάνει οποιοδήποτε. Χρειάζονται και μηχανήματα και γνώσεις. Αντίστοιχα, και σβησμένα αρχεία, όπως ξέρουν πολύ καλύτερα οι κύριοι εδώ, και σβησμένα αρχεία μπορούν να εντοπιστούν, να ανακτηθούν από υπολογιστή. Και πάλι όμως, αν κάποιος είναι πάρα πολύ καλός στη δουλειά αυτή, μπορεί να σβήσει και τελείως τα ίχνη. Κυρίες και κύριοι, καταλαβαίνετε τώρα τι λέτε, έχετε προσωπικά δεδομένα. Εσείς τι πιστεύετε, ότι έχετε?